Κωνσταντίνε, τώρα πρωτογενές πλεόνασμα 603 εκατομμυρίων ευρώ, κατά τη λιγότερο δηλαδή από την αρχική εκτίμηση, ανακοίνωσε κυρίες και κύριοι το Υπουργείο Οικονομικών για το 2013. Την ίδια ώρα από το Στρασβούργο, όπου βρίσκεται ο Γιάννης Τουρνάρας, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα θα κλείσουν με συμφωνία. Παραδέχθηκε ωστόσο, όπως θα δούμε, ότι αυτή η αξιολόγηση δεν θα είναι καθόλου εύκολη. 24 ώρες μετά τα βέλη Ντάισελμπλουμ ότι η Ελλάδα καθυστερεί την έλευση της Τρόικας μην τηρώντας τις δεσμεύσεις της, ο Γιάννης Τουρνάρας εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν όσο πρέπει. Υπάρχουν εκκρεμότητες, όμως τις κουβεντιάζουμε με την Τρόικα και βρισκόμαστε στο τέλος του προγράμματος. Είναι δύσκολη η αξιολόγηση. Και εμείς ως κυβέρνηση προσπαθούμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό για τον ελληνικό λαό. Παρότι ο Υπουργός Οικονομικών μετέβει στο Στρασβούργο για να παρουσιάσει την οικονομική ατζέντα της ελληνικής προεδρίας, δέχτηκε εν τούτης βροχή ερωτήσεων από τους ευρωβουλευτές για την πορεία του ελληνικού οικονομικού προγράμματος. Η διαπραγμάτευση θα είναι πιο δύσκολη φέτος από ό,τι ήταν προηγουμένως. Το κενό δεν το ξέρουμε ακόμα πόσο μεγάλο είναι και ούτε ξέρουμε τι θα αποφασίσει η Τρόικα. Όπως βλέπουμε, η ρήξη έχει αρχίσει να γίνεται. Ο Γιάννης Τουρνάρας τόνισε ότι έχει υλοποιηθεί το 70% των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων και ότι έχει ανακτηθεί ανταγωνιστικότητα που χάθηκε την περίοδο 2001-2009. Την ίδια στιγμή στην Αθήνα, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωνε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του τακτικού προϋπολογισμού για το 2013 έφτασε τελικά τα 603 εκατομμύρια ευρώ εναντί εκτίμησης 691. Τα καθαρά έσοδα ήταν μειωμένα κατά 224 εκατομμύρια εξαιτίας της υστέρησης των εσόδων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που προέρχεται από την καθυστέρηση της απόδοσης εσόδων από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία και αναμένεται να γίνει τους πρώτους μήνες φέτος. Γι' αυτό το λόγο, αλλά και γιατί εκκρεμεί η ίσπραξη εσόδων Ιανουάριο και Φεβρουάριο, που λογίζονται στο 2013, στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι το τελικό πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι αισθητά υψηλότερο. Στοιχεία εξέδωσε και η Ελληνική Στατιστική Αρχή για το χρέος το τρίτο τρίμηνο του 2013, το οποίο και διαμορφώθηκε στα 317,3 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 316,96 του δεύτερο τρίμηνο και 300,1 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, με τα στοιχεία να δείχνουν επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του χρέους.